Χρησιμοποιεί δηλαδή πολλά μέσα ο Θεός για να μας βοηθήσει να έρθουμε σε αυτή τη γνώση. Ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να εμπιστευόμαστε μόνο εκείνον. Να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε τίποτα μόνοι μας και όπως είναι η αλήθεια και ότι μπορούμε τα πάντα με Αυτόν. Όπως έλεγε ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Μπορώ τα πάντα, όχι όμως μόνος μου, με τη δύναμη του Χριστού. Και προσπαθεί να τη δώσει αυτή τη γνώση με σκέψεις, εμπνεύσεις, αλλά και με θλίψεις και με πειρασμούς. Γι' αυτό λοιπόν αδελφέ μου, σου σημειώνω εδώ 4 τρόπους με τους οποίους μπορείς με τη βοήθεια του Θεού να πετύχεις αυτή την αμφιβολία στον εαυτό σου. Να μάθεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Να αμφιβάλλεις για τις ικανότητές σου και τη δύναμή σου και τη σοφία σου και την επιστήμη σου και τη σύνεσή σου και την ορθή κρίση σου. Βάλε ένα ερωτηματικό που πλέον τα ξέρεις όλα και είσαι αλάθητος, δεύτερος πάπας. 4 τρόποι λοιπόν από τον Άγιο με τους οποίους θα μπορέσεις με τη βοήθεια του Θεού να επιτύχεις αυτή την αμφιβολία του εαυτού σου, δηλαδή το να μην εμπιστεύεσαι ποτέ στον εαυτό σου. Ο πρώτος τρόπος είναι το να γνωρίσεις την μηδαμινότητά σου, το μηδέν σου, ότι είσαι το τίποτα. Και να σκεφτείς ότι από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό με το οποίο θα γίνεις άξιος της βασίας των ουρανών. Προσέξτε, κανένα καλό. Λέει ο Άγιος Ιγόρης ο Παλαμάς του Θεού, λέει «Μη ενεργούντος εν ημίν», αν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, «αμαρτία πάντο παρημών γινόμενων». Ό,τι κάνεις είναι αμαρτία. Μα ό,τι κάνεις. Τρως, πίνεις, διαβάζεις, λες, πράττεις οτιδήποτε, είναι αμαρτία. Αν δεν ενεργεί ο Θεός μέσα από σένα. Αν δεν το κάνεις δηλαδή με ταπείνωση, με υπακοή, με προσευχή, με αμφισβήτηση του εαυτού σου. Γι' αυτό λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, όποιος νομίζει τον εαυτό του ότι δεν είναι τίποτε, που πιστεύει ότι είναι το μηδέν δηλαδή, εκείνος περισσότερο από όλους γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτογνωσία, που λέγανε και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ποια είναι η αυτογνωσία? Να καταλάβεις, να πιστέψεις, να γνωρίσεις τον εαυτό σου ότι είσαι το τίποτα, ότι είσαι το μηδέν. Ούτως μάλιστα εστίν ο εαυτόν ειδός, Ιεροσόστομος, ο μηδέν εαυτόν είναι νομίζων. Αυτός πραγματικά και προπάντων γνωρίζει τον εαυτό του, αυτός που πιστεύει ότι είναι το τίποτα, το μηδέν. Ο δε Θείος Μάξιμος, ομολογητής, λέει, αρετής ορισμός, αρετής όρος, είναι η κατεπίγνωση ένωσης της ασθενείας της ανθρωπίνης φύσεως με τη Θεία Δύναμη. Αρετής όρος εστίν ή της ανθρωπίνης ασθενείας κατεπίγνωση προς την Θεία Δύναμη ένωσης. Από εκεί αρχίζει η αρετή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος με επίγνωση ενώνεται με το Θεό και αρχίζει να λειτουργεί με το Θεό. Δηλαδή αρχίζει να ενεργεί ο Θεός μέσα του. Δηλαδή ό,τι κάνει, το κάνει για τη δόξα του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τυπείτε πάντα, εις δόξαν Θεού ποιείτε. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζεις και κάνεις αρετή. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που μιλάνε για αρετές, τους αιρετικούς, ξέρω εγώ, στους γκουρούδες, ασκητισμούς και δεν ξέρω τι άλλο. Τίποτα δεν είναι αυτά. Αυτά είναι δαιμονιώδη πράγματα. Δεν υπάρχει αρετή χωρίς τον Θεό. Αληθινή αρετή. Και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στη Φιλοκαλία λέει, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την επίγνωση της οικίας αγνωσίας και αδυναμίας. Ούτε χειρότερο
από την άγνοιά της. Ουδέν κρήτων του γνώνε την οικίαν ασθένειαν και αγνωσίαν. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να γνωρίσεις την ασθένειά σου και την άγνοιά σου, την αγνωσία σου, ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ουδέν χείρον του ταύτα αγνοήν. Και τίποτα χειρότερο από το να τα αγνοείς αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα, ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι ξέρει και ότι είναι ισχυρός και δυνατός και σχεδόν παντοδύναμος με αυτή την δαιμονική ψευδαίσθηση μέσω της τεχνολογίας, επιστήμης και όλης αυτής της έπαρσης που καλλιεργείται στα σχολιά μας και από τους γονείς, δυστυχώς, που υπακούνε στους άθεους παιδαγωγούς. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν για να μπορέσεις να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου είναι να γνωρίσεις το μηδέν σου, ότι είσαι το τίποτα. Και ότι δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό από μόνος σου με το οποίο θα γίνεις άξιος της Βασιλείας των Ουρανών. Όσες ελεημοσύνες θέλεις κάνει, όσες προσευχές, όσες νηστείες, τίποτα δεν κάνεις αν δεν έχεις αυτή την πεποίθηση ότι είσαι, ότι δεν είσαι παρά το μηδέν. Ο δεύτερος τρόπος είναι το να ζητάς για αυτό, δηλαδή για το να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, πολλές φορές τη βοήθεια από τον Θεό με θερμές και ταπεινές δεήσεις. Επειδή αυτό είναι χάρισμα δικό του. Και αν θέλεις να το πάρεις, πρέπει πρώτα να βλέπεις τον εαυτό σου όχι μόνο γυμνό από αυτή τη γνώση του εαυτού σου, αλλά και εντελώς αδύνατον να την αποκτήσεις. Τότε ο Θεός δίνει τα χαρίσματα, έτσι, όταν ο άνθρωπος απελπιστεί από τον εαυτό του τελείως και πιστέψει ότι δεν έχει τίποτα και ότι δεν είναι και άξιος να έχει κάτι. Να δεις τον εαυτό σου γυμνό τελείως από αυτή τη γνώση του εαυτού σου, αλλά και εντελώς αδύνατο να την αποκτήσεις. Και είπαμε ποια είναι η γνώση του εαυτού μας, να πιστέψουμε, να γνωρίσουμε ότι είμαστε το τίποτα. Και γι' αυτό μάλιστα λέει το συγκεκριμένο, που μας το είπε ως πρώτο μέσο, δηλαδή το να γνωρίσεις την ουτιδανότητά σου και γι' αυτό να προσεύχεσαι στο Θεό. Να παρακαλάς το Θεό και να του λες, Θεέ μου, κάνε με να γνωρίσω το μηδέν μου. Κάνε με να γνωρίσω ότι είμαι το τίποτα. Δεν είμαι άξιος, αλλά επειδή με αγαπάς, επειδή πέθανες για μένα, δώσ' μου αυτή τη χάρη. Να γνωρίσω το τίποτα, το δικό μου τίποτα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω από μόνος μου. Έπειτα, να μιλάς με οικειότητα πολλές φορές μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Και πιστεύω σταθερά ότι εξαιτίας του πελάγους της πλαχνίας του θα σου τη δώσει αυτή τη γνώση, ότι είσαι δηλαδή το τίποτα. Πότε όμως, όταν αυτό θελήσει, εσύ να ζητάς με την προσευχή σου. Έχει σκεφτεί κανείς ποτέ να ζητήσει αυτό το πράγμα, στην προσευχή του? Και όμως είναι τόσο σημαντικό να ζητήσει από το Θεό να σου αποκαλύψει το μηδέν σου, ότι είσαι το τίποτα. Να το ζητάς επίμονα και να λες, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω, Κύριε, εσύ μόνο άμα μου το δείξεις θα το γνωρίσω. Μην αμφιβάλλεις καθόλου ότι θα την απολαύσεις αυτή τη γνώση όταν τη ζητήσεις, όπως είπε ο Άγιος. Και ο τρίτος τρόπος είναι το να συνηθίσεις να φοβάσαι πάντα τον εαυτό σου. Όχι να κανακεύεις, να περιποιείσαι και να εμπιστεύεσαι, αλλά να φοβάσαι, λέει, τον εαυτό σου. Γιατί ξέρετε, ο μεγαλύτερος εχθρός δεν είναι ο διάβολος, ούτε ο κόσμος. Ο εαυτός μας είναι ο πιο μεγάλος εχθρός. Και όλες οι πτώσεις από εκεί ξεκινάνε. Να φοβάσαι επίσης, λέει, τους αναρρύθμιτους εχθρούς, στους οποίους δεν είσαι δυνατός να φέρεις ούτε την παραμικρή αντίσταση.
που είναι οι δαίμονες, και το κοσμικό πνεύμα. Να φοβάσαι την πολύ δυνατή τους συνήθεια των δαιμόνων και πείρα, έχουν χιλιάδες χρόνια πείρα οι δαίμονες από τότε που έπεσαν, στο να πολεμούν. Τις πανουργίες τους, τα στρατηγήματά τους, τις μεταμορφώσεις τους σε αγγέλους φωτός, τα αναρρύθμιτα τεχνάσματα και παγίδες που θα σου στείλουν κρυφά στον ίδιο το δρόμο της αρετής. Και μάλιστα τις εκ δεξιών παγίδες. Τις εξ αριστερών τις βλέπεις λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή όταν σε παρακινούν να αμαρτήσεις φανερά, οι εκ δεξιών είναι πιο δύσκολες, που φαινομενικά κάνεις το καλό ενώ δουλεύεις για αυτούς. Να φοβάσαι λοιπόν και τον εαυτό σου και τους εχθρούς σου, τους δαίμονες. Δεν είναι εύκολη αντίπαλη. Και ο τέταρτος τρόπος είναι όταν πέσεις σε κάποιο παράπτωμα να βλέπεις καθαρά την απόλυτη αδυναμία σου. Εάν δεν έχεις πάρει το μάθημα μέσω των παιδαγωγιών που θα σου κάνει ο Θεός, και είπαμε πως μας διδάσκει ο Θεός με εμπνεύσεις, με θλίψεις κλπ, τότε θα παραχωρήσει ο Θεός να πέσεις για να μάθεις από αυτά που θα πάθεις. Όταν λοιπόν πέσεις, να κάνεις και την πτώση σου διδασκαλία, σχολείο, και να πεις τάσου γιατί έπεσα. Γιατί είχα ιδέα για τον εαυτό μου. Νόμιζα ότι μπορώ. Είχα αυτοπεποίθηση. Και ανοίχτηκα στους κινδύνους. Και ενώ μου είπε και ο πνευματικός μου μην πας εκεί, εγώ πήγα. Παράδειγμα λέω τώρα. Ή ο λογισμός, ο καλός λογισμός μου, μην πας, γιατί να διακινδυνεύσεις. Και όμως πήγα, γιατί εγώ είχα πεποίθηση, εγώ μπορώ να κάνω παρέα με όλους, εγώ μπορώ να μιλάω με όλους. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ μπορώ να βλέπω τα πάντα και δεν παθαίνω τίποτα. Ποιος το είπε αυτό? Ο τέταρτος τρόπος λοιπόν είναι όταν πέσεις να βλέπεις καθαρά την απόλυτη αδυναμία σου. Και να πεις τότε, κοίταξε να ποιος είσαι. Όχι να απελπιστείς βέβαια, αλλά να διδαχτείς. Επειδή για αυτό το σκοπό παραχώρησε ο Θεός να πέσεις, για να μάθεις καλύτερα την ασθένειά σου. Για να γνωρίσεις πόσο αδύναμος είσαι. Γι' αυτό έπεσες. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε, «Α, πάτερε, αυτό αποκλείεται. Σε αυτό δεν θα πέσω, το ξέρω τον εαυτό μου». Μην το λες αυτό. Εκεί που το λες, για αυτό που λες, αυτό θα πέσεις. Γιατί έχεις αυτοπεποίθηση. Και θα παροχωρήσει ο Θεός, σε αυτό που λες ότι δεν θα πέσω ποτέ, σε αυτό θα πέσεις. Γι' αυτό μην το λες ποτέ αυτό. Να λες ο Θεός να με φυλάξει. Και όχι μόνο σε αυτό, σε όλα θα πέσω, αν δεν με φυλάξει ο Θεός. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, σε μένα λέει που με λέτε Άγιο, άμα πάρει ο Θεός τη χάρη του, αύριο θα τρέχω στα καταγόγια. Παραχώρησε ο Θεός να πέσεις για να μάθεις καλύτερα την ασθένειά σου και έτσι να μάθεις όχι μόνο να περιφρονείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου σαν ένα τίποτα, αλλά και να θέλεις να σε καταφρονούν και οι άλλοι σαν τέτοιου είδους ασθενή. Να βλέπετε πώς μπορείς να αξιοποιήσεις και τις πτώσεις. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για αυτούς που έχουν πολλές αμαρτίες, και σήμερα οι άνθρωποι έχουν πολλές αμαρτίες, έχουμε πολλές αμαρτίες, είναι σαν τον κυπουρό, λέει, που έχει πολύ κοπριά. Και η πολύ κοπριά, αν τη βάλεις στο δέντρο, κάνει πολλούς καρπούς, αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά και δεν την αφήσεις να χαθεί. Να κάνεις λοιπόν τις πτώσεις σου υλικό, όχι απλώς μετανοίας έτσι και δακρύων, αλλά και αυτογνωσίας. Να γνωρίσεις μέσα από τις πτώσεις σου ποιος είσαι. Αφού δεν το έμαθες με άλλο τρόπο, δεν άκουσες το Λόγο του Θεού, δεν θέλεις να μαθητεύσεις τις γραφές στους Άγιους Πατέρες, στον Ιερό Χρυσόστομο που είπαμε προηγουμένως, που σου λέει ότι αυτή είναι η αληθινή γνώση, ότι είσαι το τίποτα, αληθινή αυτογνωσία.
Δεν θες να το μάθεις από εκεί, λοιπόν μάθε το τώρα από αυτά που έπαθες. Και θα κάνεις πολλούς καρπούς λοιπόν, αν αξιοποιήσεις σωστά τις πτώσεις σου. Να λοιπόν που βλέπετε ο Θεός πάντα όλα όσα κάνει και ακόμα και αυτά που παραχωρεί τις πτώσεις, για το καλό μας το κάνει. Για να έρθουμε σε αυτή την αυτογνωσία και να αποβάλουμε την αυτοπεποίθηση. Όχι μόνο όταν πέσει κάποιος σε κάποιο αμάρτημα, αλλά και όταν πέσει σε διάφορες δυστυχίες, περιστάσεις και θλίψεις και μάλιστα σε ασθένειες σωματικές και πολυχρόνιες, πρέπει να γνωρίζει την ταπεινή γνώση του εαυτού του και τις αδυναμίες του και να ταπεινώνεται. Γιατί γι' αυτό το σκοπό παραχωρούνται από το Θεό, να μας έρχονται όλοι απλά οι πειρασμοί ή από του διαβόλου ή από των ανθρώπων και ή από της φύσεως. Έχουμε πειρασμούς, γίνεται ένας σεισμός, είναι ένας πειρασμός από τη φύση. Έρχεται μία ασθένεια, κρυολόγησης ή έπαθες κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ή έρχεται ο γείτονας και σου καταπατεί την αυλή σου, το χωράφι σου, σε συκοφαντεί. Λοιπόν, είναι πειρασμός. Θα πεις γιατί το άφησε αυτό ο Θεός, μήπως έχω ίση, μήπως έχω ιδέα ότι με κάποιον τι και πρέπει να ταπεινωθώ. Και θα δεις ότι γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό έγινε. Κάπου υπήρχε μέσα σου μια κρυφή ιδέα. Ότι είσαι κάποιον τι, ότι είσαι κάτι. Και ο Θεός θέλει να σε βοηθήσει. Οπότε και ο Απόστολος, αυτό το σκοπό σκεπτόμενος, έλεγε ότι γι' αυτό και μόνο και γι' αυτό, ότι γι' αυτό και μόνο γι' αυτό ακολούθησαν εις την Ασία θανατηφόροι πειρασμοί. Δηλαδή και ο Απόστολος Παύλος είχε τέτοιους πειρασμούς. Ποιος, ο κορυφαίος, ο πρωτοκορυφαίος. Είχε και αυτός ανάγκη από την παιδαγωγία του Θεού. Και λέει, γι' αυτό λέει, μας ήρθαν αυτοί οι πειρασμοί και μάλιστα θανατηφόροι, δηλαδή κινδύνεψε η ζωή μας. Αλλά αυτοί εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, δηλαδή συναντήσαμε το θάνατο, κινδυνέψαμε μέχρι θανάτου, ή να μη πεπιθώτες όμεν εφ' εαυτής. Για να μην έχουμε αυτοπεποίθηση. Βλέπετε, να ορίστε αυτοπεποίθηση. Κατακρίνεται, καταδικάζεται από το Άγιο Πνεύμα. Και έρχονται τώρα οι άθιοι παιδαγωγοί και λένε, όχι λέει, να έχει το παιδί αυτοπεποίθηση, πώς θα προχωρήσει στη ζωή. Βέβαια, πώς θα προχωρήσει στη δαιμονιώδη ζωή. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι στην κατά Θεόν ζωή. Να μπορεί να τους κάνει πέρα όλους, να πατάει επιπτωμάτων για να ανέβει. Πού θα ανέβει τώρα. Καταλαβαίνετε. Εκεί που ανέβηκε και ο σφόρος και έπεσε και συνετρίβει ως αστραπή. Ή να μη πεπιθώτες όμεν εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείροντι τους νεκρούς. Βλέπετε. Πού πρέπει να πιστεύεις, το Θεό που ανιστά τους νεκρούς. Μπορείς εσύ να αναστήσεις νεκρούς. Και αν αναστήσεις, με τη δύναμη του Θεού θα το κάνεις, δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Όσο και να χτυπιέσαι. Πρέπει να γίνεις Άγιος και άμα στο δώσει ο Θεός θα το κάνεις, αλλά πάλι θα το κάνεις εσύ και ούτε θα πεις ποτέ το έκανα εγώ. Οι Άγιοι που ανέστησαν νεκρούς ποτέ δεν είπαν το έκανα εγώ. Ο Θεός το έκανε. Γι' αυτό λοιπόν μας συνέβησαν οι θανατηφόροι πειρασμοί, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό που ανιστά τους νεκρούς, που ανασταίνει τους νεκρούς. Και για να πω με συντομία, όποιος θέλει να γνωρίσει την ασθένειά του στην πράξη, ας παρατηρήσει όχι πολύ χρόνο, αλλά μιας μόνο ημέρας τους λογισμούς και τα λόγια και τα έργα που σκέφτηκε και μίλησε και έκανε. Παρατήρησε, παρακολούθησε στενά έτσι μια μέρα της ζωής σου. Τι σκέφτηκες, τι είπες, τι έπραξες.
και βρίσκοντας ότι οι περισσότεροι λογισμοί σου και τα λόγια σου και τα έργα σου είναι λανθασμένα, στραβά, ανόητα και κακά, από αυτή τη δοκιμή θα καταλάβεις πόσο είναι ασθενής ο εαυτός σου. Και από αυτή την κατανόηση και την αληθινή γνώση οπωσδήποτε θα ταπεινωθείς και στο εξής δεν θα ελπίζεις πλέον στον εαυτό σου. Πρέπει μια ημέρα να παρακολουθήσεις τα έργα σου, σωστά όμως, όχι δικαιώνοντας τον εαυτό σου, θα δεις την αδυναμία σου. Όχι λιγότερο από αυτά που είπαμε πιο πάνω θα μας φέρει στην επίγνωση της ασθένειάς μας η υλική αρχή της υπάρξεώς μας. Από πού αρχίζουμε? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Όταν λέει ο Άγιος το χαστούμε, πως το είναι μας δεν είναι άλλο παρά μια συχαμερά μίξα σπέρματος και καταμήνια αίματα, έτσι. Αυτό είναι η αρχή της ύπαρξής μας. Τα δύο κύτταρα που ενώνονται. Του ανδρός και της γυναικός. Τα οποία είναι τόσο βρωμερά και συχαμερά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να υποφέρει τη βρώμα και δυσοδεία τους. Από εκεί αρχίζουμε. Και αυτό ακόμα σε διδάσκει το τίποτα, ότι είσαι ένα τίποτα, ένα μηδέν, τι είσαι. Ένα πράγμα συχαμερό ουσιαστικά. Ο τέταρτος τρόπος λοιπόν είναι να αξιοποιήσεις τις πτώσεις σου και έτσι να μαθαίνεις την ασθένειά σου και να περιφρονείς τον εαυτό σου, αλλά και να θέλεις και οι άλλοι να σε περιφρονούν. Το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε παρακαλέσει ποτέ το Θεό αυτό? Να θέλουμε να μας καταφρονούν. Εμείς θέλουμε ακριβώς το ανάποδο. Και μαθαίνουμε την περιβόητη αξιοπρέπεια. Μην τυχόν και μας χαλάσει κανείς την αξιοπρέπειά μας, έτσι μας προσβάλλει και μάλιστα μπροστά σε όλους κλπ. Ενώ εδώ σου λέει ο Άγιος να το θέλεις, να το αγαπάς αυτό. Να γίνεσαι δημόσιο ρεζίλ. Γιατί χωρίς αυτή τη θέληση δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η ενάρετη δυσπιστία του εαυτού σου, η οποία έχει το θεμέλιό της στην αληθινή ταπείνωση και στην προλεγόμενη έμπρακτη γνώση της δοκιμής. Τότε αληθινά θα εδραιωθείς αυτή την ιδέα ότι είσαι το τίποτα, ότι είσαι ασθενής και αδύναμος, όταν χαίρεσαι να σε καταφρούν οι άλλοι, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Έτσι το έχεις πιστέψει και οι άλλοι το επιβεβαιώνουν ότι είσαι ένα τίποτα. Και σε περιφρονούν και καλά κάνουν και σε περιφρονούν και το χαίρεσαι κι εσύ. Να πεις τι πράγματα είναι αυτά διαστραμμένα, να μας ακούσει κανένας. Θα πει τι λένε αυτοί. Και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και ξέρετε, αυτό επιβεβαιώνεται από τη ζωή αυτών των ανθρώπων που τα ζουν αυτά. Το έχω πει και άλλη φορά, ίσως το έχετε ακούσει μια ομιλία. Είχε έρθει ένας αστυνομικός στο Άγιον Όρος, συνταξιούχος, και μου έκανε μια παράξενη ερώτηση. Εγώ ήμουν τότε, μπορεί και δόκιμος ή μικρό καλογεράκι ήμουν. Και μου λέει, Πάτερ, πιστεύεις στο Θεό? Τον κοίταζα. Λέω, πιστεύω. Εγώ μου λέει, δεν πιστεύω. Εγώ τον είδα το Θεό. Εντάξει, δεν είχε μετανιώσει πολλά χρόνια, λίγα χρόνια είχε μετανιώσει. Μου λέει, εγώ ήμουν αστυνομικός. Λοιπόν, και δεν ανεχόμουν να μίγα στο σπαθί μου. Έτσι και με πείραζε κανένας, γινόταν χαμός. Γιατί η περιβόητη αξιοπρέπεια, έτσι, μας τη θίξει κανένας. Οπότε, κάποια στιγμή, δεν ξέρω λέει, δεν θυμάμαι πώς άρχισε. Άρχισε να διαβάζει βιβλία πατερικά, άρχισε να διαβάζει την ΕΠΕ, αυτή τη σειρά του Χρήστου, Έλληνες Πατέρες Εκκλησίας, έτσι, που είναι κείμενο και μετάφραση, όπως την ξέρετε κάποιοι. Είναι όλοι οι πατέρες, σχεδόν όλοι, Ιερός Ισόστομος κλπ. Δηλαδή είναι τόμοι, 500 σελίδες ο κάθε τόμος. Λοιπόν, μου έλεγε, το έπιανα το βιβλίο το πρωί και το βράδυ το πετούσα. Δηλαδή, σε μια μέρα διάβαζε ένα τόμο. Τόση θέρμη είχε, ας πούμε.
και κατάλαβε μετά τον κόσμο τον πραγματικό. Άνοιξε ο καινούριος κόσμος μπροστά του, έτσι, ο κόσμος της πίστεως του Θεού. Και μετά άρχισε να προσεύχεται, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, την ώρα προσευχή, όλα αυτά, να αγωνίζεται για τα πάθη του. Και μετά άρχισε να αλλάζει και στην υπηρεσία του. Και εκεί που τον πείραζε το παραμικρό, ας πούμε, πείραγμα που του κάνανε, μετά μου λέει άρχισε να μην με νοιάζει. Μετά λέει, ξέρεις, άρχισε να τους προκαλώ κι εγώ, να με πειράζουν επίτηδες. Να με εξουδενώνω δηλαδή επίτηδες. Κατάλαβατε, έγινε δηλαδή κάτι σαν δια Χριστός αλλός. Και το χαιρότανε. Είναι αυτό που λέει εδώ. Να χαίρεσαι να σε καταφρονούν. Κατάλαβατε. Αυτό είναι το βίωμα το ορθόδοξο. Και γι' αυτό μου είπε, είχε και άλλες εμπειρίες μετά, μου έλεγε εκεί πως έβλεπε τους δαίμονες, πως ας πούμε πολεμούν τον άνθρωπο, είχε εμπειρίες αποκαλυπτικές. Γι' αυτό μου είπε, δεν πιστεύω, τον είδα το Θεό, δεν χρειάζεται να πιστέψω, πιστεύεις κάτι που δεν έχεις δει. Έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει να φτάσεις, να χαίρεσαι να σε καταφρονούν. Και δεν είναι φυσικά αυτό αρρωστημένο, ούτε είναι μαζοχισμός, έτσι θα το λέει κάποιος. Κοσμικά σκεπτόμενος. Αλλά είναι το γνήσιο βίωμα της υψηλής ταπεινοφροσύνης. Και της ιδέας ότι είσαι το τίποτα. Και το τίποτα φυσικά τι το κάνεις, το περιφρονείς, το πατάς. Είμαι χώμα. Αφού είμαι χώμα, καλά κάνουν και με πατάνε. Οπότε κάθε ένας βλέπει πόσο απαραίτητο είναι σε εκείνο που θέλει να ενωθεί με το ουράνιο φως, το να γνωρίσει τον εαυτό του. Αυτή τη γνώση συνηθίζει να τη δίνει η εσπλαχνία του Θεού στους υπερήφανους και προληπτικούς μέσα από τις πτώσεις. Αφήνοντάς τους δηλαδή με δίκαιο τρόπο να πέφτουν σε κάποιο παράπτωμα από το οποίο νομίζουν πως μπορούν να φυλαχτούν, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Για να γνωρίσουν την αδυναμία τους και να μην εμπιστεύονται πλέον στον εαυτό τους καθόλου. Αν έχεις λοιπόν υπερηφάνεια, θα πέφτεις. Αυτό είναι το φάρμακο. Όσο δεν αποβάλεις την ιδέα ότι είσαι κάτι, όσο πιστεύεις ότι αξίζεις, είσαι κι εσύ τέλος πάντων κάτι, έχεις κι εσύ μια αξιοπρέπεια και πρέπει να τη διασώσεις, τόσο θα πέφτεις. Γιατί ο Θεός θέλει να σε μάθει να μην πιστεύεις ότι είσαι κάτι. Αυτό το μέσο, το τόσο άθλιο και αναγκαστικό, δεν συνηθίζει να το μεταχειρίζεται πάντοτε ο Θεός. Παρά πότε. Όταν τα άλλα μέσα, τα πιο ελεύθερα, όπως είπαμε, δηλαδή οι εμπνεύσεις, οι καλές σκέψεις, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι διάφορες, από τον εαυτό σου, έτσι, από τον κόσμο, από τους άλλους ανθρώπους, από τους δαίμονες, από τη φύση. Μια πείνα, ας πούμε, που περιμένουμε. Είναι μια θλίψη. Γιατί θα τη δώσει ο Θεός, για το κακό μας, για να μας εκδικηθεί? Όχι βέβαια. Για να μας ταπεινώσει, για να έρθει η χάρις του Θεού πάνω μας. Γιατί όσο δεν ταπεινωνόμαστε, δεν έρχεται η χάρις. Όταν λοιπόν δει ο Θεός ότι τα άλλα μέσα, τα πιο ελεύθερα, δεν προξενούν στον άνθρωπο αυτή την επίγνωση του εαυτού του, το να καταλάβει δηλαδή ότι είναι το τίποτα, τότε παραχωρεί να πέσει ο άνθρωπος σε σφάλματα. Να γιατί πέφτουμε, η απάντηση, γιατί πέφτω, γι' αυτό πέφτεις. Γιατί έχεις υπερηφάνεια. Και τα σφάλματα είναι τόσο μεγαλύτερα ή μικρότερα, όσο είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη και η υπερηφάνεια. Και η μεγάλη ιδέα που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Αυτός που έχει μεγάλη υπερηφάνεια θα έχει μεγάλη συντριβή. Θα τον βλέπεις αργότερα και θα λυπάσει. Όπως λέει και ο Δαβίδ, είδα λέει τον υπερήφανο σαν τους κέντρους του Λιβάνου να υψώνεται και μετά πέρασε και δεν υπήρχε. Ούτε ο τόπος του, ας πούμε. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού ήταν αυτό το ψηλό δέντρο. Γι' αυτό μην τους χαίρεσαι, μην τους καμαρώνεις, μην τους ζηλεύεις,
αυτούς που υψώνονται τώρα σαν τους κέδρους, μετά από λίγο θα τους δει να συντρίβονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η περηφάνεια και η ιδέα ότι είσαι κάποιος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πτώση. Και εκεί που δεν υπάρχει καμία ιδέα, αυτό είναι τώρα το πολύ ωραίο που λέει ο Άγιος, όπως στην περίπτωση της Παρθένου Μαρίας, που δεν είχε καμιά ιδέα. Επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, λέει. Και παρακαλούσε όχι να γίνει μητέρα του Θεού, όπως ήθελαν όλες οι γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη, και λέγανε «Μπας και είμαι εγώ» ή τέλος πάντων «Να είμαι στη γενιά». Γι' αυτό ήταν ντροπή να είσαι άτεκνη στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν υπήρχε ελπίδα να είσαι στη γενιά που θα ερχόταν ο Μεσσίας. Γι' αυτό είχε ντροπή και ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Έτσι τους ονείδιζαν. Αλλά η Παναγία δεν έλεγε να είμαι η μητέρα του Θεού, να είμαι η δούλη της μητέρας του Θεού. Δεν θεωρούσε τον εαυτό της άξιο να γίνει η μητέρα του Θεού και επειδή ακριβώς είχε αυτή την ιδέα, έγινε η μητέρα. Στην Παναγία λοιπόν που δεν υπήρχε καμιά τέτοια ιδέα ότι είναι κάτι, εκεί δεν υπήρχε και καμία πτώση. Η Παναγία δεν αμάρτησε ποτέ. Να το μυστικό για να μην αμαρτάνεις, ε. Να μην έχεις καμιά ιδέα για τον εαυτό σου. Βλέπετε πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέμε. Μπορείς να κόψεις όλες τις αμαρτίες με τη μία, ε. Να το πούμε λαϊκά. Με το να κόψεις δηλαδή αυτή την ιδέα, ότι είσαι το κάτι τι. Όχι, δεν είμαι το τίποτα είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Λοιπόν, όταν εσύ πέσεις, τρέξε αμέσως με το λογισμό στην ταπεινή γνώση του εαυτού σου. Τρέξε αμέσως. Όχι εγωιστικά να σε πιάσω τα κλάματα, εγώ και πώς έπεσα έτσι και γιατί να την πάθω έτσι. Και μετά να έρθει και η απελπισία, γιατί έτσι κάνει ο διάβολος. Και παράτατα δεν γίνεται τίποτα, βλέπεις αδιόρθως είσαι, γύρνα όπως οι πολλοί, κάνε τη ζωή σου, δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτά είναι του διαβόλου, έτσι, εγωιστικά. Τρέξε αμέσως και πες, βλέπεις ποιος είσαι, πού είναι η δύναμή σου, δεν μπορείς να αντισταθείς σε ένα λογισμό, σε ένα μικρό πειρασμό. Και με επίμονη προσευχή ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει το αληθινό φως για να γνωρίσεις τη μηδαμινότητά σου. Να τώρα που θα πιάσει η προσευχή που λέγαμε να κάνουμε προηγουμένως, να προσευχηθούμε για να μας δείξει ο Θεός το μηδέν μας. Τώρα που είσαι πεσμένος θα πιάσει πιο πολύ, γιατί έχεις τον πόνο μέσα σου, τον πόνο της πτώσης. Παρακάλεσε λοιπόν εκείνη την ώρα το Θεό να σου γνωρίσει το μηδέν σου και να μην δείχνεις καθόλου πλέον εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Εάν θέλεις να μην πέσεις πάλι και μάλιστα σε μεγαλύτερη βλάβη και φθορά. Τέλος και το Θεό δόξα.